για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μια χώρα 2 εκατομμυρίων κατοίκων, η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ αποτελεί ίσως τη μοναδική προοπτική για την αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, αλλά και για τη διατήρηση της διεθνωτικής ειρήνης στο εσωτερικό μεταξύ Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Η στασιμότητα στη χώρα είναι τέτοια που ακόμη και οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πολύ λίγο απασχόλησαν τον μέσο πολίτη, ο οποίος έχει συνηθίσει να ζει επί 18 χρόνια σε συνθήκες μόνιμης κρίσης, βιώνοντας το αδιέξοδο της μετάβασης, χαρακτηριστικό για αρκετές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο εισηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον ορισμό ημερομηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια. Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι τα Σκόπια δεν μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν επιληθεί το θέμα του ονόματος. Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, τα Σκόπια δεν πρόκειται να λάβουν ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του Συμβουλίου Κορυφής σε μερικές ημέρες και η εξέταση του θέματος αυτού αναμένεται να αναβληθεί για κάποια άλλη χρονική περίοδο. Να αρχίσει η χώρα διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να γίνει αυτό, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να βρούμε μία λύση για το διμερείς πρόβλημα που έχουν η Μακεδονία και η Ελλάδα, που σέρνεται σχεδόν 20 χρόνια. Βλέπουμε ότι αρχίζει το κλίμα να γίνεται όλο και πιο καλύτερο, άρχισαν να βλέπονται οι πρωθυπουργοί και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πιθανότητες την άνοιξη, πιθανόν να κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Για τον ισχυρό αλβανικό παράγοντα, οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας, το ζήτημα της ονομασίας δεν τους απασχολεί στην ουσία του. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η άμεση και ταχεία επίλυση του προβλήματος προκειμένου να απεγκλωβιστεί η ευρωατλαντική προοπτική της χώρας. Μάλιστα, πολλοί υποστηρίζουν ότι αν καθυστερήσει κι άλλο η προοπτική αυτή, ελοχεύει ο κίνδυνος υπονόμευσης των έτσι κι αλλιώς εύθραστων διεθνωτικών σχέσεων. There is no political party of Albanians in Macedonia that it will say that Macedonia it should wait in order to get to the EU. And of course, Albanian parties, regardless if they are in opposition or in the government, they have again the similar stand, and they say that Macedonia should resolve this issue as soon as it can, so it cannot be as an obstacle to continue its road to the EU integration. Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση των Σκοπίων είναι ότι ήταν η πρώτη από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που υπέβαλε υποψηφιότητα το 2004 για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα χρόνο αργότερα έλαβε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας μέλους της Ένωσης. Από τότε όμως μέχρι τώρα οι διαδικασίες κύλησαν πολύ αργά για τα Σκόπια. Το μόνο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της χώρας είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων για την κατάργηση της χορήγησης θεωρήσεων για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία αναπτερώνει τις ελπίδες του κόσμου για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, είναι αναμφισβήτητα η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση της βίζας για τους πολίτες τόσο της Φιρόμ όσο και της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Η κατάργηση της βίζας θα αρχίσει να ισχύει από τις 19 Δεκεμβρίου και οι πολίτες των τριών αυτών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα μπορούν να ταξιδεύουν σε 25 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς βίζα, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Можете опатуват на западните држави без визи, ама финансиски проблеми е. Еко, треба да се поправи економијата на Македонија. Водител во туризмот, многу значи симнувањето на визниот режим за нашите граѓани. Μπορεί η κατάργηση της βίζας να σκόρπισε χαρά στον κόσμο, όμως όλοι γνωρίζουν καλά ότι η χώρα θα προοδεύσει πραγματικά μόνο όταν γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια προοπτική μακροπρόθεσμη για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται τόσο η εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας, όσο και σοβαρές και επίπονες προσπάθειες για την εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό, την πάταξη της διαφθοράς και την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου. Από τα Σκόπια για την εκπομπή Ανταποκριτές της ΝΕΤ, Νίκος Φραγκόπουλος.